Η πανδημία καθιστά σαφές ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύπλοκο και απαιτητικό μέλλον. Καθώς αντί να υποχωρήσουν, οι απειλές διαφθοράς αυξάνονται, δεδομένου ότι βιώνουμε ριζικές μεταβολές και αστάθεια στην πολιτική, την τεχνολογία, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η χρηστή διακυβέρνηση με γνώμονα πάντα και μόνο το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος της πανδημίας στη χώρα μας και μέχρι σήμερα, η διεθνής διαφάνεια Ελλάς, με δημόσιες ανακοινώσεις και επιστολές της προς την κυβέρνηση, έχει επισημάνει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να επεκταθεί η διαφάνεια, η ανοιχτότητα και η ακεραιότητα σε όλους τους τομείς. Η πανδημία καθιστά πρόδειλη τη σημασία της λογοδοσίας και την ανάγκη τακτικής και αξιόπιστης ενημέρωσης από τους δημόσιους θεσμούς και τους ηγέτες μας. Η διαφάνεια και η συνεργασία είναι ζωτική σημασία ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται με έκτακτες και ειδικές διαδικασίες πρέπει να τεκμηριώνονται και να υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο. Η πρόσβαση πληροφορίες είναι κέρια σημασίας ώστε να μπορεί να υπάρξει λογοδοσία στο μέλλον για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα. Οι έκτακτες συνθήκες δεν δικαιολογούν κανένα συμβιβασμό σε θέματα καλής διακυβέρνησης. Γι' αυτό η διαφάνεια και η λογοδοσία πρέπει να ξεκινήσουν από τον πολιτικό κόσμο μας. Tone from the top. Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και συνθήκων ανοχής στη διαφθορά που κυριάρχησαν επί πολλές δεκαετίες στη διακυβέρνηση της χώρας μας συγκρότησαν μια σχέση κράτους-πολίτη, στερούμενη εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές. Με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ θεσμών και πολιτών στην Ελλάδα να βασίζεται στη σύγκρουση, την αβεβαιότητα, την καχυποψία, τη συναλλαγή και τη συνενοχή. Απαιτείται λοιπόν η αλλαγή των αντιλήψεων όλων των κοινωνικών ομάδων. Και επειδή οι αντιλήψεις αλλάζουν μόνο με τη μακρόχρονη και αταλάντευτη προσήλωση σε βέλτιστες πρακτικές, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς διαχρονικά προτείνει το online ως μία εκ των βέλτιστων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας. Έτσι θα αποκατασταθεί και το έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και πολιτών στη χώρα μας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να οδεύσουμε μαζί προς τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Γι' αυτό, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, σας καλούμε όλους στο διαδικτυακό συνέδριό μας με θέμα «Πολιτική ακεραιότητα online, tone from the top, με ανοιχτά δεδομένα». Το συνέδριο θα λάβει χώρα μόλις 2 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ετήσιου δίκτυα αντίληψης διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε μαζί τα αποτελέσματα της χώρας μας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και με τη δική σας δέσμευση, στήριξη και ενεργό συμμετοχή να σχεδιάσουμε μαζί το δρόμο προς την ανάκαμψη από την πανδημία με διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία συνολικά.